Okay. Εδώ είμαστε. Λίγο πριν το τέλος του 21, το Seattle World έχει τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενεί στη σειρά podcast Φωνή στο Seattle τη Μαρία Μεριοκεφαλιτάκη, πολύ αγαπημένη συνάδελφος, πιστοποιημένο μέλος της ελληνικής εταιρείας Seattle και αντιπρόεδρος της ελληνικής εταιρείας Seattle αυτή την περίοδο. Ασκούσα το Seattle και πάρα πολλά άλλα, τα οποία θα έχουμε τη χαρά να μας διηγηθεί. Μαρία, καλώς ήρθες σε αυτό το εορταστικό κλίμα. Σε καλωσορίζουμε, με χαρά. Κορίτσια, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και θέλω να σας συγχαρώ και τις δυο σας για την υπέροχη δράση που έχετε δημιουργήσει, που μέσω αυτής βρίσκουμε φωνή στο Seattle. Καλώς ήρθες, Μαρία, και ευχαριστούμε. Και καλώς ήρθατε και όλες και όλοι. Έχουμε πολλά σήμερα να πούμε. Θα ευχαριστηθούμε πολύ τη βραδιά μας, είμαι σίγουρη. Μαρία μας, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη και κλασική ερώτηση. Με τι αφορμή ασχολήθηκες με το Seattle και από πού άκουσες για το Seattle, πώς ήρθες σε επαφή με το Seattle, πώς ξεκίνησες? Τα πράγματα γίνανε λίγο τυχαία, αν και τίποτα δεν γίνεται τυχαία στη ζωή. Ήταν κάπου το 97, όπου τελειώνοντας την σχολή υποκριτικής, όπου παρακολουθούσα, συγχρόνως ήμουνα ιδρυτικό μέλος σε μία ομάδα χορού, όπου ανεβάζαμε παραστάσεις χοροθέατρο. Τελειώνοντας λοιπόν την σχολή, κάτι μέσα μου μου βγήκε που ήθελα και κάτι άλλο να κάνω. Έτσι, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πειραματίστηκα, με την έννοια ότι πρώτα ξεκίνησα να κάνω ένα δίμηνο σεμινάριο drama therapy, όπου είπα ότι δεν ήταν το κατάλληλο, δηλαδή δεν ξετρελάθηκα. Αυτό με πήγε στο drama therapy, στο dance therapy, όπου έκανα για 2 μήνες χώρο θεραπεία. Και κάπου εκεί, τελειώνοντας και αυτό το σεμινάριο και συνεχίζοντας την αναζήτησή μου για κάτι άλλο, βρέθηκε ένας φίλος που μου είπε ότι είναι κάτι πολύ καινούριο στην Ελλάδα, το Seattle, και τώρα πολύ σύντομα γίνεται ένα εισαγωγικό σεμινάριο. Γκούγκλαρα λίγο, είδα πολύ λίγα πράγματα τι είναι το Seattle και πήρα κατευθείαν τηλέφωνο και έκλεισα τη θέση μου, όπου από εκεί ξεκίνησε το μαγικό μου ταξίδι. Ξετρελάθηκα στο εισαγωγικό σεμινάριο, ήταν όλα πολύ όμορφα, μου πήγε πάρα πολύ αυτή η τεχνική του αγγίγματος και συγχρόνως αυτό το τετραήμερο που το παρακολουθούσα, βίωσα κάτι πολύ έντονα σωματικό, δηλαδή είχα ένα πρόβλημα όπου μέσα σε αυτό το τετραήμερο έβλεπα όλο ότι κάτι γινότανε με το δικό μου το πρόβλημα, οπότε το σεμινάριο γινότανε στην European Seattle School, όπου διευθύντρια ήταν παράρτημα της σχολής του Λονδίνου, όπου διευθύντρια εδώ ήταν η Λάιρα η Μπουρατίνου, που είναι η πρώτη μου πολύ αγαπημένη δασκάλα. Και πήγα την τρίτη μέρα, τη βρήκα και της λέω το και το, βιώνω αυτό το σωματικό σύμπτωμα, τι μεσημερινούς δουλεύουμε. Μου λέει, α, μην βιάζεσαι. Αν αποφασίσεις να ακολουθήσεις τον επαγγελματικό, θα τα μάθεις όλα σιγά-σιγά. Της λέω, τι μαθήματα έχει στο πρώτο έτος? Μου λέει ότι έχει κινέζικη ιατρική, ότι μαθαίνουμε κάποιες τεχνικές και έχει και ανατομία. Αυτό εμένα μου έκανε πολύ κλικ. Γιατί λέω, α, τέλεια με το χορό και με όλα αυτά που κάνω, θα μάθω τέλεια το σώμα μου, τους μυς μου, τα οστά μου. Οπότε κατευθείαν της λέω, γράψε με στο πρώτο έτος και θα δούμε. Δηλαδή, ήτανε θα δούμε, ας το κάνω τώρα που έχω ελεύθερο χρόνο. Και βλέποντας, το αγάπησα τόσο πολύ,
Εννοείται ότι έμεινα εκεί πέρα, τελείωσα τον επαγγελματικό κύκλο, έκατσα και τα 3 χρόνια. Και μετά με προσέγγισε η Λάιρα να παραμείνω στη σχολή, να κάνω το teaching training και να με εκπαιδεύσει και για δασκάλα. Κάπου εκεί μπήκε λίγο η τηλεόραση στη ζωή μου, ήρθε το πρώτο σύριαλ. Οπότε δεν έκανα τότε το teaching training, είπα wow, να ζήσω και αυτό το πράγμα με την τηλεόραση και επέστρεψα αργότερα στη σχολή, κάπου το 2002 και άρχισα να εκπαιδεύομαι μαζί της, όπου έμεινα σχεδόν μέχρι και την εγκυμοσύνη στο γιο μου και έκανα το teaching training και νομίζω ότι είχα προλάβει να διδάξω και το πρώτο εισαγωγικό σε νέους μαθητές. Είσαι από τους πρώτους, Μαρία. Ναι. Πολύ καιρό. Όντως, όντως. Ποιο σύριαλ ήταν αυτό, θες να μας πεις? Ήταν ένα καθημερινό στο Μέγκα. Ήταν η απαγορευμένη αγάπη. Γνωστό, πολύ γνωστό. Ναι. Τη ευχαριστήθηκε στη δουλειά αυτή, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Ακούγοντάς σε, Μαρία, συνειδητοποίησα ότι ενώ πρώτη φορά σε γνώρισα το 2010 σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με τον Cliff Andrews, πόσα πράγματα δεν ήξερα για σένα. Και από το 2010 και μετά πόσες φορές έχουμε βρεθεί, έχουμε συναντηθεί για ώρες πολλές και πρώτη φορά άκουσα το πώς ξεκίνησες. Ναι. Και αυτό ακριβώς, δηλαδή ένας από τους στόχους της φωνής του Σιάτσου είναι αυτό, το να γνωριζόμαστε μεταξύ μας και να μοιράζεται ο καθένας αυτή τη μοναδική διαδρομή που έχει διανύσει. Ναι, είναι ωραίο αυτό. Ναι. Οπότε, εσύ ξεκίνησες, έκανες τα σεμινάρια, έκανες όλη την εκπαίδευση και μετά πώς το πήγες, ας το πούμε, επαγγελματικά, πώς ανέπτυξες, ας πούμε, το πελατολόγιο σου, τους πελάτες, πώς μαθαίναν οι άνθρωποι για αυτό που κάνεις, πώς το επικοινωνούσες στην αρχή, ποιες ήταν οι προκλήσεις σε όλο αυτό, το στήσιμο. Από όταν ήμουν ακόμα μέσα στην σχολή, από το δεύτερο έτος που μας επέτρεπε η σχολή να αρχίσουμε να κάνουμε σε φίλους και σε συγγενείς, έπιασα τους συναδέλφους από τη σχολή υποκριτικής και από την ομάδα του χορού και τους λέω κάνω κάτι πάρα πολύ καινούριο. Εγώ ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη με όλο αυτό το πράγμα, οπότε εννοείται πως ήθελα να το μοιραστώ. Και τους έβαζα κάτω και έκανα πρακτική αυτά που μάθαινα πάνω τους. Το πελατολόγιο άργησα λίγο να το στήσω, γιατί ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή θα σας πω, μετά που μεγαλώσανε λίγο τα παιδιά, ας πούμε, και τα πήγαινα σε ένα πάρτι, με το που ξεκινήσανε το παιδικό σταθμό που ανοίγει σε ένα καινούριο κύκλο ανθρώπων, οι άνθρωποι δεν με ρωτούσανε με τι ασχολούμαι, γιατί ξέρανε ότι είμαι ηθοποιός. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο να κάνω αυτό το πάντρεμα και να πω, ασχολούμαι και με κάτι άλλο που το αγαπώ πάρα πολύ και πάρτε μια κάρτα μου. Σιγά σιγά όμως κάποιοι με εμπιστεύτηκαν, το δούλεψα λίγο και με την ψυχολόγο μου αυτό πώς να τα παντρέψω, γιατί υπήρχε και μια σύγχυση, γιατί αργότερα ήρθε ακόμα πιο ένα άλλο σύριαλ που είχε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία, η Μαρία η Άσχημη, ας πούμε, που έκανε ένα ρόλο το οποίο εκείνο το διάστημα που πεζόταν, επειδή είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση, ήμουν αρκετά αναγνωρίσιμη, οπότε δεν μπορούσα πολύ εύκολα να πω κάνω και κάτι άλλο. Και ήταν και ένα περίεργο πράγμα που πάντα το έλεγα και το βίωνα, ότι η υποκριτική με απογείωνε και το σιάτσου με γείωνε, κατά κάποιο τρόπο. Και προσπαθούσα και εγώ μέσα μου να κάνω αυτό το πάντρεμα. Το έστεινα, άρχισα να το δουλεύω και μόλις ερχόταν, ας πούμε, το σύριαλ, κάπως με κάποιο τρόπο, αυτό διαλυότανε.
γιατί δεν μπορούσα να κρατήσω τους πελάτες, τους παρέπεμπα, γιατί εντάξει, τα γυρίσματα είναι πολλές ώρες, δεν έχεις καθόλου σταθερότητα. Μπορούσα να κρατήσω, ας πούμε, πολύ λίγους που ήταν κοντά στην περιοχή μου και που μπορούσα να ζητήσω ένα συγγνώμη και να πω ότι θα αργήσω μία ώρα ή θα το κάνουμε λίγο αργότερα. Αλλά το 2012, μετά το τελευταίο σίριαλ, που ήρθε και μία κρίση στην τηλεόραση και κάπως τα έβαλα πιο καλά μέσα μου τα πράγματα, άκουσα μέσα τη φωνή μου, αφιερώθηκα τελείως στο σιάτσου. Είχα κάνει το teaching training, είχα ξαναεπιστρέψει στη σχολή της Ηλάιρας και πια το δίδασκα και είχα κάνει και πάρα πολλά σεμινάρια από το 2001 που πήρα το πρώτο μου πτυχίο και συνεχίζω να κάνω σεμινάρια και να προχωρώ σε αυτό το μεγάλο ταξίδι. Για πες μας για αυτά τα σεμινάρια, τι σεμινάρια είναι αυτά? Ήμουνα πολύ τυχερή, ενώ ήμουν ακόμα μέσα στη σχολή και ήμουνα τρίτο έτος. Ήρθε στην Αθήνα η Πολίν Σασάκη με τον Cliff Andrews. Μιλάς λοιπόν για την μετεκπαίδευση στο Σιάτσου. Για την μετεκπαίδευση στο Σιάτσου, ναι. Όπου σε αυτό το σεμινάριο ήταν για μένα κάτι το φανταστικό. Ήταν από τη φάση που εγώ ακόμα μάθαινα τις τεχνικές και ήμουνα είμαι στο σωστό μεσημβρινό ή όχι και ήρθε η Πολίν Σασάκη με όλη της αυτήν την υπέροχη ενέργεια να διδάξει την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, την προβολή μας, την περιφερειακή όραση, πως εμείς ανοίγουμε για τους άλλους. Καθόμουνα κορίτσια στο έτσι και τη χάζευα, πώς περπατούσε, έβλεπα τα χέρια της πάνω στο σώμα του άλλου, ήταν σαν να χόρευε με τα χέρια της πάνω στο σώμα του δεχόμενου. Και εκεί πέρα βέβαια συνάντησα και πρώτη φορά τον Cliff Andrews, που πρέπει να σας πω ότι έμεινα για πάρα πολλά χρόνια μαζί του. Με έμπνευσε αυτός ο θεραπευτής. Ακολούθησα πάρα πολλά σεμινάρια. Αυτές τις προηγμένες τεχνικές, το σκανάρισμα του ενεργειακού πεδίου, το σιάτσου και η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, πώς βοηθάμε τραυματικές εμπειρίες μέσα από το σιάτσου. Τώρα σας λέω κάποια που θυμάμαι, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα που έχω κάνει μαζί του. Και μετά από τον Cliff Andrews, νομίζω πως βρέθηκα με τον Nick Paul και την καθαρή γλώσσα, όπου πήρα άλλες πληροφορίες εκεί πέρα για πώς μιλάμε στον δεχόμενο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς παίρνουμε το ιατρικό μα ιστορικό που παίρνουμε για να αρχίσουμε τη συνεδρία και για να κάνουμε τη διάγνωση πάνω στην κινέζικη ιατρική. Από τον Nick Paul νομίζω ότι βρέθηκα με την Καμπριέλα Πόλη, όπου διδάχτηκα, έκανα και τους τρεις κύκλους για το Φάσα Σιάτσου, που ήταν ένα άλλο φοβερό ταξίδι μαζί της, άλλες τεχνικές. Και μετά βρέθηκα το 2017, είχαν μεγαλώσει τα παιδιά, οπότε έκανα ένα τεράστιο δώρο στον εαυτό μου και ταξίδεψα στη Βιέννη και στο European Shiatsu Congress, όπου εκείνο το τετραήμερο ήταν ανά τρεις ώρες και άλλος δάσκαλος. Βρεθήκαμε με πάρα πολλούς συναδέλφους ευρωπαίους. Εκεί γνώρισα τον Diego Sanchez, ο οποίος και αυτός με μάγεψε με την μεταδοτικότητά του, με την ήρεμη ποιότητά του. Και μετά από κάποιους μήνες ο Diego ήρθε στην Αθήνα και ξεκίνησα μαζί του σεμινάρια για το Σιάτσου και Τσάκρας, που ήταν ένα κομμάτι που δεν το είχα πολύ αγγίξει. Και μου έδωσε και αυτό κάτι πάνω στην τεχνική μου. Έχω κάνει με την... Ήρθε ο γιος του Μασουνάγκα στην Αθήνα, οπότε έκανε ένα σεμινάριο, βρέθηκα, ήμουν
και σε αυτό το σεμινάριο. Γενικά, ό,τι ακούω, μου αρέσει να πηγαίνω, γιατί αν και η προσέγγιση μου είναι το ζεν, σιάτσου, μπορώ να πω ότι πια σε μία συνεδρία μπορεί και να χρησιμοποιήσω εργαλεία, δηλαδή μπορεί να κάνω μια τεχνική αποφάσα σιάτσου, μπορεί καθώς αναλύω την κινέζικη ιατρική στο μυαλό μου για να δω πώς μπορώ να βοηθήσω περισσότερο τον δεχόμενο να χρησιμοποιήσω κάτι από το τσάκρα σιάτσου, εννοείται ότι χρησιμοποιεί τις τεχνικές του κλειφ, την σάρωση του ενεργειακού πεδίου. Και φέτος κάνω διατροφή πάνω στην κινέζικη ιατρική. Με την Ηλάιρα την Μπουρατίνου, το οποίο είναι ένα άλλο κομμάτι που δεν το είχα πολύ αγγίξει και που και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν έχω αλλάξει πράγματα στην δική μου διατροφή. Από όλα κάτι παίρνεις. Και τώρα ακούσαμε τώρα, είπες πάρα πάρα πολλά σεμινάρια. Πέρα δηλαδή και έκανες την τριετή βασική εκπαίδευση και μετά μας ανέφερες όλη αυτή την μετεκπαίδευση. Ποια θα έλεγες λοιπόν ότι είναι η αξία της μετεκπαίδευσης για μία ασκούσα του σιάτσου σήμερα? Είναι πολύ μεγάλη. Θεωρώ ότι όσο πιο πολύ δουλεύουμε το δικό μας ενεργειακό σώμα και τον εαυτό μας, τόσο πιο καλοί μπορούμε να γίνουμε ως ασκούντες του σιάτσου. Εννοείται αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο με τη μετεκπαίδευση, εννοώ και με την δική μας την φροντίδα και με τη δική μας εξέλιξη και την αυτογνωσία, αν θέλετε, πάνω σε αυτό. Θεωρώ πολύ σημαντικά τα σεμινάρια. Μας ανοίγουν τους ορίζοντες. Μπορούμε να δούμε και κάτι άλλο. Μπορεί να μην το ασπαστούμε και να μην το χρησιμοποιήσουμε στην τεχνική μας, όμως ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτό το ρεύμα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Και από όλους αυτούς τους δασκάλους, Μαρία, γιατί περιέγραψες ένα πέρασμα σε πάρα πολλές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις που και εγώ και η Παναγιώτα λίγο πολύ έχουμε περάσει από αυτή την πορεία, οι περισσότεροι δηλαδή συνάδελφοι, από ό,τι βλέπουμε. Ας πούμε, η Σασάκη ανέφερες ότι σε έχει επηρεάσει πολύ, το ίδιο και εμένα, ήταν από τις πιο αγαπημένες μου και πιο επιδραστικές πάνω μου δασκάλες. Όπως και ο Ντιέγκο ανέφερες, έμεινες λίγο πιο ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύο, ο οποίος ήδη ήταν μαθητής. Και ο Κλειφάντριος ήταν μαθητές της πολύ Σασάκη. Ναι. Θα έλεγες λοιπόν ότι η Σασάκη είναι αυτή που άμεσα ή έμεσα έχει επιδράσει περισσότερο πάνω σου. Και έχω και μια άλλη ερώτηση πριν απαντήσεις. Όταν ήρθε στην Αθήνα το 12, το έλεγε την τεχνική της ως Quantum Σιάτσου, την παρουσίαζε έτσι? Είχε νομίζω βάλει τον τίτλο? Νομίζω πως ναι, ότι έτσι το ναι. Έλεγε αυτό. Κοίταξε να δεις, απλά η Πολύν ήταν σε μία φάση που εγώ είχα κάνει σιάτσου μόνο 2 χρόνια. Οπότε μου μάγεψε. Δεν είχα πάρει καν το πτυχίο μου. Δεν είχα ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών μου. Οπότε για μένα ήταν ένα wow ξαφνικά. Από τις γνώσεις που είχα να με πάει τόσο πέρα. Ήταν το μόνο σεμινάριο που είχαν δεχτεί τριτοετής μέσα. Θέλω να σου πω ότι γιατί συνήθως γνωρίζετε ότι στα σεμινάρια όλων αυτών είμαστε μόνο επαγγελματίες. Σε αυτό το σεμινάριο είχαν δεχτεί και τριτοετής. Δηλαδή ήταν μεγάλο δώρο. Δεν ήξερα μέχρι τελευταία στιγμή αν θα το παρακολουθήσω ή όχι. Και για τις γνώσεις που είχα τότε, ενθουσιάστηκα. Με επηρέασε πολύ. Ήταν το 2002 είχε έρθει η Πολύ Σασάκη με τον Κρίφ. Το 99. Α, το 99. Ή το 99 ή το 2000, γιατί εγώ έδωσα 2001 κινέζικη ιατρική. Το τελειωτικό πτυχίο. Ήμασταν αλλού, Παναγιώτα, εμείς. Καλά, δεν υπάρχει. Ήμασταν αλλού. Εγώ, δεν. Εσύ τι πρόλαβες, την είδες την Πολύ Σασάκη ζωντανή. Είχες πάει στην Ιταλία. Το τελευταίο της στην Ιταλία, ναι. Εγώ δεν την γνώρισα, διαζώσεις. Εντάξει, γνώρισες τον Γκλίφ, μαθητής. Ναι, βέβαια. Με κάποιο τρόπο, βέβαια. Και ο Ντιέγκο, επίσης. Είναι διαδοχή της μεγάλη. Βέβαια. Μα αυτό είναι. Αυτή η δουλειά μέσα από εμάς εσύ. Θέλω να μοιραστώ και κάτι άλλο με τη Μαρία και να μου πεις δηλαδή εσύ τη δική σου αυτή. Η δική μου δυσκολία στην αρχή αυτής της μετεκπαίδευσης και των σεμιναρίων, ότι όσο μεγαλώνεις και έχεις την εμπειρία, καταφέρνεις και κάνεις ένα intergrade όλων αυτών των τεχνικών και των διαφορών φιλοσοφιών, προσεγγίσεων κλπ.
έρχεται και κουμπώνει στη δουλειά που η βάση μας είναι το ζενσιάτσου. Εμάς εδώ στην Ελλάδα, καταρχήν είναι αυτή η βάση. Πώς είχα μια μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσω να φέρω αυτές τις φιλοσοφίες και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα αποσταθεροποιούνταν η δική μου δουλειά. Εσύ πώς κατάφερνες αυτό το πράγμα να το ενσωματώνεις μέσα σου, στη δουλειά σου, στην καθημερινότητα? Είχες αυτή τη δυσκολία, μπορεί να μην την είχες καν, ήταν δική μου δυσκολία. Ναι, ενσωματώνω τι, δεν κατάλαβα πολύ καλά. Διάφορες τεχνικές και φιλοσοφίες, ας πούμε τα τσάκρας. Δεν είναι κάτι που στο ζενσιάτσου συζητάμε στη βασική σπουδή. Την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική επίσης, τώρα που κάνεις. Το κάθε ένα βάζει ένα λιθαράκι, όντως, καταφέρνεις και μπαίνει. Αλλά στην αρχή κάπως όσο είσαι πιο ανώριμος, πιο όχι έμπειρος, νομίζω ότι αυτά λίγο αποσταθεροποιούν, θέλει χρόνο για να... Κοίταξε, θέλει χρόνο και θέλει μελέτη. Μελέτη. Γιατί σίγουρα η βάση είναι το ζεν σιάτσου και όταν έρχεται μια καινούργια πληροφορία θέλει κάποια μελέτη για να μπορέσεις να την ενσωματώσεις στην δουλειά που ήδη έχεις κτίσει. Και επίσης μπορεί να μην την εφαρμόζω σε όλες τις συνεδρίες μου ή σε όλους τους δεχόμενους. Κάποια πράγματα τα εφαρμόζω εκεί που νιώθω ότι ο άλλος τα έχει ανάγκη. Αλλά πια έχουν μπει μέσα μου. Πώς να σου πω, δεν τα σκέφτομαι την ώρα της συνεδρίας. Mm. Καθώς δουλεύω, κάπως γίνεται και λέω, α, εδώ πέρα χρειάζεται τώρα λίγο φάσα. Πάω παρακάτω. Ξαναγυρίζω στο ζένσια του σου, γιατί η βάση μου είναι αυτή. Ναι. Έχουν γίνει κτήμα σου, άρα. Έχεις καταφέρει και έχουν ενσωματωθεί και είναι κτήμα σου. Είναι ωραίο αυτό. Μετά από μελέτη, έτσι δεν γίνεται από μόλις τελείωσα το σεμινάριο ότι αμέσως πάω να τα εφαρμόσω, εννοείται. Και πρακτική θα προσθέτα. Πρακτική και συνεχόμενα. Μαρία, λες ότι η βάση σου είναι το ζενσιάτσου και το έχεις πει αρκετές φορές. Πώς, τι είναι για σένα λοιπόν το ζενσιάτσου? Πώς θα το έλεγες με λόγια? Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνεις? Είναι αυτό το μαγικό άγγιγμα, νομίζω, κορίτσια. Είναι αυτό το άγγιγμα το οποίο περιέχει πάρα πολλές ποιότητες. Φροντίδας, αγάπης, ενσυναίσθησης, συμπόνιας προς τον δεχόμενο, αποδοχής, σεβασμό, το οποίο νομίζω ότι και γι' αυτό ακολούθησα αυτό το πράγμα, γιατί εμένα μ' αρέσει το άγγιγμα, οπότε το σιάτσου που συνδυάζει και το άγγιγμα, αλλά από κάτω υπάρχει και βασίζεται και σε μία ιατρική, δηλαδή έχεις κάπου που να πατήσεις. Το πάντρημα αυτών των δύο μ' αρέσει πάρα πολύ και το σιάτσου. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς προσεγγίζουμε τον άλλον, πώς τον αγγίζουμε. Θέλω να πω ότι στην αρχή, όταν άρχισα να δουλεύω, ήμουν και πάρα πολύ ενθουσιώδης με όλες αυτές τις πληροφορίες που είχα από την κινέζικη ιατρική και το ζεν σιάτσου, τι εστί ο κάθε μεσημβρινός και το κάθε όργανο από κάτω. Οπότε ήμουν πολύ ενθουσιώδης να δώσω αυτές τις πληροφορίες, όπου ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που μου λέγανε, καλά, πώς τα κατάλαβες εσύ όλα αυτά? Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί κάποιοι μετά τη συνεδρία και αφού άρχισα να αναλύω, γιατί πρέπει να πω ότι από την αρχή που άρχισα να ασχολούμαι με το σιάτσου, γιατί ο κάθε θεραπευτής, θεραπεύτρια, θεωρώ ότι έλκει κάποια συγκεκριμένα περιστατικά, ενώ όταν ήμασταν στη σχολή που μας είχαν δώσει το ελεύθερο μετά το τελειώσαμε το δεύτερο έτος να κάνουμε σε φίλους και σε συγγενείς, οι περισσότερες είχαν αφιένα, είχαν μία μέση, μου λέγανε πάνε να κάνουμε ένα σιάτσου για μέση. Εγώ από τότε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τραβούσα περιστατικά πιο συναισθηματικής ανισορροπίας ή ψυχολογικής ανισορροπίας, όπως φοβία, κλειστοφοβία, κατάθλιψη, έντονη συναισθηματική φόρτιση μετά από χωρισμό. Τραβούσα τέτοια περιστατικά
Είναι σημαντικό, γιατί και από τους ανθρώπους που έλκουμε, κάτι έχουμε να δούμε κι εμείς από αυτό. Για μένα το σιάτσου, λοιπόν, έχει αυτό το μαγικό άγγιγμα, το οποίο αν καταφέρω μέσα από αυτό το άγγιγμα να κάνω τον δεχόμενο να έρθει σε επαφή με το κέντρο του, να ξαναβρει τα θέλω του, τα όνειρά του, να ξαναεστιάσει στον εαυτό του για να πάει παρακάτω, γιατί συνήθως το τηλέφωνο μπορεί να χτυπήσει για ένα μυοσκελετικό πρόβλημα, αλλά συνήθως παίρνοντας το ιστορικό, συνειδητοποιείς ότι υπάρχει κάτι πιο βαθύ και κάτι πιο εσωτερικό για τον άλλον, για να έχει διαλέξει και αυτόν τον τρόπο προσέγγισης στην θεραπεία του. Και θεωρώ ότι είναι όσο πιο πολλές τεχνικές κάνουμε, τόσο πιο πολύ και το δικό μας το άγγιγμα αλλάζει. Δεν είναι το άγγιγμα του 2001 που πήρα το πρώτο πτυχίο, σίγουρα. Έχει αλλάξει. Σίγουρα είναι αλλιώς η προσέγγισή μου προς τον άλλον. Πιο επαγγελματική. Ξέρω μέχρι πού μπορεί να ακούσει ο άλλος και μέχρι πού μπορώ να πάω σε κάθε συνεδρία. Για να τον βοηθήσει, ξέρεις πού είναι ο στόχος σου, πού νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να πάει για να ξαναβρει μέσα την ενέργειά του και να αρχίσουμε να το συντριβάνι που έχει μέσα να αναβλύζει. Ξέρεις, αλλά είναι άλλη προσέγγιση μου πια με τι μπορώ να κάνω σε κάθε συνεδρία για να τον οδηγήσω στο τελικό. Είναι ότι για μένα, όταν ένας άνθρωπος έχει διαλέξει αυτό το είδος προσέγγισης, δεν μπορείς να μείνεις μόνο στο μασάζ. Εγώ, ας πούμε, πρέπει να του πεις πράγματα κι άλλα για τη ζωή του. Τους βοηθώ για να βρούνε να αλλάξουν τις τάσεις σώματός τους, να βρούνε τους άξονές τους, να βρούνε το κέντρο βάρους τους. Για μένα δεν έχει νόημα να έρθουν μία φορά τη βδομάδα να κάνουν μία συνεδρία και μετά οι ώμοι τους να είναι μονίμως έτσι πάνω από το κομπιούτερ. Πρέπει να τους δώσουν κάποιες πληροφορίες που κάποιες στιγμές μέσα στη βδομάδα μπορεί να τις θυμηθούν. Ή, ας πούμε, δουλεύω πάρα πολύ την αναπνοή. Οι περισσότεροι έρχονται, δυστυχώς περνάμε και μια πολύ δύσκολη φάση τώρα με την πανδημία, οι περισσότεροι έρχονται και η ανάσα τους είναι λίγο κάτω από το διάφραγμα. Πρέπει να τους δείχνω τεχνικές πώς θα κατεβάσουν την ανάσα τους κάτω, χαμηλά, στο χάρα, έτσι ώστε αν μέσα στην ημέρα κάπως ζοριστούν, να βρούνε 3 λεπτά, να πάρουν 3 ανάσες για τον εαυτό τους και να ξαναθυμηθούν πώς μπορούμε να χαλαρώσουμε, πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε κάποια δύσκολα συμβάντα που μας συμβαίνουν στην ζωή μας, ή να τους δώσω κάποιες πληροφορίες, ας πούμε, για τη διατροφή. Όχι την ποιότητα των τροφών, πώς τρώμε. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μου λένε ότι ναι, τζίμπησα κάτι. Πώς το τζιμπήσατε, είχα πάρει ένα τάπλο στο γραφείο. Όχι, θα κλείσετε το κομπιούτερ, θα κλείσετε εκείνη την ώρα, βρείτε 5 λεπτά, έτσι ώστε πραγματικά να πάρετε το θρεπτικό τσι από την τροφή, την πεμπτουσία της τροφής εκείνη την ώρα και να μπει μέσα σας για να σας θρέψει. Οπότε είναι γενικότερα, δηλαδή, είναι πιο ολιστικό όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να δω έναν άνθρωπο μόνο για το σωματικό του πόνο. Πρέπει να δω σε ποια φάση της ζωής του είναι τώρα για να συναντηθούμε κιόλας και να συνεχίσουμε παρέα. Και να τον βοηθήσω γενικότερα για να ξαναβρει το είναι του. Είναι ένα σύνολο. Ένα σύνολο. Πολλών πραγμάτων. Ναι. Συμφωνούμε. Συμφωνείτε, κορίτσια? Συμφωνούμε. Βέβαια. Μίλησες για την δυσκολία στην αρχή του στισήματος επαγγελματικής σου υπόστασης με το να συνδυάσεις την άλλη σου επαγγελματική ιδιότητα του ηθοποιού με το «Είμαι και σκούσα του Σιάτσου που αγαπώ». Εκτός από αυτή τη δυσκολία, αντιμετώπισες άλλες προκλήσεις στο να στήσεις την άσκησή σου στο σιάτσου επαγγελματικά? Όχι. Όχι.
Ήταν μόνο αυτό με τον εαυτό μου, να αποφασίσω εγώ που θα δοθώ περισσότερο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και μας είπες, λοιπόν, χωρίς να κάνουμε την ερώτηση, μας μίλησες για τη φιλοσοφία και την προσέγγιση που ακολουθείς στο Σιάτσου και το πώς λειτουργείς, πώς προσεγγίζεις τον άνθρωπο. Και μέσα από όλο αυτό, έτσι όπως πολύ ωραία το μοιράστηκες, υπάρχει κάποια εμπειρία έτσι αξιομνημόνευτη, κάποια ανάμνηση που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας? Κορίτσια, πολλές αναμνήσεις έχω και πολλές ιστορίες. Θα πω μία. Ναι. Πριν κάποια χρόνια με πήρε μία φίλη μου τηλέφωνο, η οποία είχε κλειστοφοβία και είχε προσπαθήσει ήδη δύο φορές να μπει στον μαγνητογράφο, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε, αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα και έπρεπε να κάνει μαγνητική. Και μου λέει απογοητευμένη ότι δεν τα έχω καταφέρει δύο φορές και τι να κάνω. Μου λέει αναγκαστικά θα κάνω μέθη. Της λέω, πας καλά, θα κάνεις μέθη, θα πάρεις τώρα το φάρμακο αυτό. Μου λέει, τι, δεν υπάρχει αλήθεια. Της λέω, θα έρθω εγώ μαζί σου. Εγώ το είπα πολύ αθόρμητα αυτό, ότι θα πάω μαζί της να τη στηρίξω. Κλείνοντας το τηλέφωνο λέω, τι θα κάνω τώρα. Ήταν στο Υγεία ξέχαστα, όπου της έκλεισα μισή ώρα ραντεβού πριν και τίποτα, εκεί όπως καθίσαμε να περιμένουμε, την έβαλα μπροστά στις καρέκλες, εννοείται ότι περνούσαν μπροστά μας φορεία, νοσηλευτές, δεν είχαμε ησυχία, δεν είχαμε εννοώ την ησυχία που υπάρχει στον επαγγελματικό μου χώρο. Της πάτησα όλα τα κέντρα, τα ηρεμιστικά, περικάρδιο 8, καρδιά 7, μπλα μπλα μπλα, της έλεγα διάφορα στο αυτή να ηρεμήσει, τη χαλάρωσα. Και μετά μπαίνω μαζί της μέσα στην εξέταση, όπου είχα σκεφτεί τι είχα κάνει την σύνδεση, okay, ανασφάλεια, κλειστοφοβία, στοιχείο του νερού στην κινέζικη ιατρική. Όπως λοιπόν την βάλανε και αρχίσαν, εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου μαγνητογράφο, ούτε ήξερα πώς είναι αυτή η εξέταση, με τους θορύβους και όλο αυτό το πράγμα που κάνει. Οπότε με το που άρχισα να τους ακούω, λέω αμάν και λέω δώστο. Όταν σταματούσαν αυτοί, τις φώναζα στο αυτή. Γελάω τώρα γιατί ήταν πώς το σκέφτηκα τελείως αυθόρμητα. Α, είμαστε πάνω στο πλοίο, το πλοίο ετοιμάζεται να φύγει. Έκανε ο μαγνητογράφος. Ετοιμαζόμαστε γι' αυτό, μαζεύουνε την άγκυρα, να της λέω. Οπότε την έβαλα τελείως. Της έδινα συνεχώς εικόνες, μετά της έλεγα «Ανεβήκαμε στο κατάστρωμα και τώρα βλέπουμε την θάλασσα, χαζεύουμε τους γλάρους». Την πήγα τελείως στο στοιχείο του νερού. Δεν θα ξεχάσω τη χαρά της και το χαμόγελό της, όταν πια τελείωσε η εξέταση και την βγάλανε, πώς έλαβε το πρόσωπό της και μου λέει «Μαρία μου, τα κατάφερα! Μαρία μου, την έκανα την εξέταση». Και η πιο ωραία στιγμή της ημέρας ήταν όταν η φίλη μου πήγε να ντυθεί, με πλησίασε ο τύπος που έκανε την εξέταση, ο οποίος μου λέει «Γεια σας, το γνώριζα το περιστατικό, γιατί είχε πάει δύο φορές και είχε φύγει η κοπέλα». «Τι ακριβώς κάνατε», μου λέει, «πώς καταφέρατε και τη βάλατε μέσα?». Οπότε αρχίζω να του μιλάω και αυτού για το Σιάτσου και λέω να το ξέρετε ότι είναι μια τεχνική που μπορεί να βοηθήσει και σε τέτοιες περιπτώσεις. Μπορείτε να μου αφήσετε μια κάρτα σας. Ευχαρίστως. Ήταν μια πολύ ωραία φάση μου όσο ασκούσα το Σιάτσου, γιατί επιβεβαιώθηκα για το σύστημα που αγαπώ, αισθάνθηκα αυτοπεποίθηση για αυτό που κάνω, με γέμισε πάρα πολύ χαρά που κατάφερα να βοηθήσω τη φίλη μου να κάνει αυτή την εξέταση χωρίς να πάρει μέθη. Και τώρα που το λέτε, θυμάμαι άλλη μία φάση με κλειστοφοβία. Αυτή το είχε μόνο στο ασανσέρ. Πολύ αρχή της πορείας μου. Πρέπει να ήταν γύρω... θα σας πω, το 2002.
Είχαμε ξεκινήσει μαζί συνεδρίες και στην πορεία δεν έμπαινε στα σανσέρ, αλλά εκεί ήταν μια χαρά γιατί έμενα στον πρώτο. Στην πορεία μετακόμισα και πήγα σε ένα σπίτι που ήταν στον πέμπτο όροφο. Δουλεύαμε μαζί πάνω από ένα εξάμηνο και πάντα την καημένη την περίμενα με ένα ποτήρι νερό στον πέμπτο όροφο. Το ασανσέρ ήταν από εκεί, η σκάλα από εδώ, και την περίμενα εγώ έτσι με ένα ποτήρι νερό, γιατί είχε ανέβει η κοπέλα πέντε ορόφους με τα πόδια. Και μια ωραία μέρα, έτσι όπως ήμουνα, ακούω το θόρυβο από το ασανσέρ και τρομάζω. Λέω «Αμάν», και την ώρα που κάνω «Αμάν» κάνει και αυτή «Αμάν, πώς μπήκα». Α, δεν το είχε κάνει. Μου λέει «Δεν το πιστεύω». Παίρνει το ποτήρι το νερό, δεν το πιστεύω. Όπως άνοιξα, μου λέει, την πολυκατοικία, δεν το σκέφτηκα, άνοιξα το ασανσέρ και μπήκα. Όπου δεν είχε μπει για πάνω από 10 χρόνια στα ασανσέρ, παιδιά, ήταν... Έλα μέσα, της λέω, έλα μέσα να το συζητήσουμε. Ήταν και αυτό φοβερό, γιατί έγινε χωρίς να το σκεφτεί. Δηλαδή, δεν μπήκε η λογική. Ναι, ναι. Πόπο, καταπληκτικά. Όντως, όντως, σε κάτι τέτοιο περιστατικά που βοηθάς τον άλλον τόσο πολύ... Μένουν. Χαρά. Βέβαια, βέβαια. Άρα ο ρόλος σου ως ασκούς ενθουσιάτσου θα ήταν καταρχήν υποστήριξη. Εννοείται. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι για σένα? Φροντίδα. Είναι, όχι θα μπορούσε. Τι άλλο είναι για σένα? Είναι φροντίδα. Φροντίδα. Είναι κατανόηση. Είναι ενσυναίσθηση. Είναι να βρεθείς που είναι ο άλλος και ποιες είναι οι ανάγκες του, για να μπορέσεις στην ουσία να τον βοηθήσεις. Είναι να ακούς, είναι να μοιράζεσαι. Όπως είπα πριν, είναι σεβασμός και αποδοχή. Πολύ σημαντικό αυτό. Να ξέρεις που είναι τα όρια του άλλου και τα δικά σου τα όρια μερικές φορές, γιατί και τα δικά μας τα όρια δοκιμάζονται μέσα από τη δουλειά μας μερικές φορές. Είναι να βρεις ακριβώς την χρυσή τομή ώστε να γίνεις ένα κανάλι με τον άλλον. Είμαστε συνοδοιπόροι. Δεν είναι αυτός και είμαι εγώ. Είμαστε μαζί, κάνουμε όλη τη δουλειά. Εγώ μπορώ να δώσω την πληροφορία και ο άλλος έχει να δει τι θα την κάνει αυτή την πληροφορία. Και πότε είναι έτοιμος να την πάρει αυτή την πληροφορία, γιατί πολλές φορές επαναλαμβάνουμε και επαναλαμβάνουμε τα ίδια, μέχρι που κάποια μέρα λέει ο άλλος «Τώρα το ακούω αυτό που μου λες, γιατί τώρα είμαι έτοιμος να τα ακούσω». Έτσι πρέπει να δίνουμε και το χρόνο στον άλλον για το πότε είναι έτοιμος να θεραπευτεί και να πάει παρακάτω. Και σας είπα ότι για μένα είναι αυτό το πράγμα, να συνειδητοποιήσει ο άλλος πραγματικά ποια είναι η ανάγκη του και να ξαναέρθει σε επαφή με τον εαυτό του. Είναι αυτή η μαγική στιγμή την ώρα της συνεδρίας που γίνεται αυτό το βύθισμα, που στην ουσία δεν κοιμάσαι, γιατί πολλοί ξυπνάνε και λένε «Όχι, συγγνώμη, κοιμήθηκα». Όχι, δεν είναι κοίμισμα, είναι απλά ένα βύθισμα σε ένα άλλο επίπεδο, που εκεί μπορείς να πάρεις πάρα πολλές πληροφορίες και που συνήθως όταν βγεις από αυτό το βύθισμα, κάτι έχεις ανακαλύψει για σένα. Το ακούω πάρα πολλές φορές και σας λέω, επειδή έλκω τέτοιες καταστάσεις και δουλεύω πάρα πολλές φορές με κατάθλιψη, είναι πολλές φορές που έρχομαι, μου είχε τύχει μια πολύ φοβερή πάλι εμπειρία πριν λίγο καιρό, που μου λέει «Αυτή δεν το πιστεύω», μου λέει, «Είναι αυτό που μου λέει ο ψυχίατρός μου, ότι κάνω λάθος και τώρα το συνειδητοποιώ, όπως μου το λες εσύ, τώρα καταλαβαίνω τι κάνω λάθος». Ούλιαζε από τη χαρά της που το συνειδητοποίησε. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις ποια είναι η στιγμή που θα αγγίξεις την ψυχή του. Γιατί για μένα το σιάτσο είναι το βάλσαμο της ψυχής. Είναι το βάλσαμο της ψυχής, πραγματικά. Συμφωνώ απόλυτα. Και Μαρία, πώς θα έλεγες ότι σε έχει βοηθήσει το σιάτσου εσένα ως άνθρωπο? Α, μάλιστα. Όταν το άρχισα, πριν τόσα χρόνια, κορίτσια, το 97, είχα πάρα πολύ young ενέργεια και ούτε κι εγώ το συνειδητοποιούσα που μου το έλεγε ο κόσμος. Ήμουνα πολύ... Οπότε κάπως
έχει ισορροπήσει λίγο με το γιν όλη αυτή η δουλειά που έχω κάνει με τον εαυτό μου, γιατί εννοείται πως και εγώ κάνω σιάτσου, δηλαδή ανταλλάσσουμε συναδέλφισες, αυτό εννοώ, ότι είναι ένας τρόπος που μου πάει τόσο πολύ που και εγώ όταν είμαι ζουρισμένη κάνω σιάτσου. Με έχει βοηθήσει να γίνω νομίζω καλύτερος άνθρωπος, πιο συμπονετική. Βάζω πάρα πολλές φορές, όχι στο στούντιό μου, ενώ στην καθημερινότητά μου, βάζω πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου στο ρόλο του άλλου, ενσυναίσθηση. Δεν κρίνω, ας πούμε, πολύ εύκολα. Ποτέ δεν ξέρεις, λέω, ακόμα και στα παιδιά μου το λέω, ποτέ δεν ξέρεις ο άλλος γιατί το έκανε αυτό, να το δούμε. Με έχει γιώσει, είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι για μένα το σιάτσου με γιώνει, με ηρεμεί. Είναι αυτό, πολλές φορές λέω ότι έχω ένα από τα καλύτερα επαγγέλματα. Είμαι όλη τη μέρα στην τζίτα, αλλά όταν πάω στο στούντιο να δουλέψω, γίνομαι ζεν, τελείως. Βλέπω, έχω δει πολλές αλλαγές, εννοείται. Mm. Και τώρα με τη διατροφή που κάνω, προσέχω παραπάνω τη διατροφή μου, κατανοώ πολλά πράγματα που γίνονται μέσα μου, μέσα από αυτόν τον δρόμο, έτσι. Mm. Και μπορώ να πω ότι με βοηθώ, δηλαδή μπορώ να μου κάνω μια τεχνική, κάνω στα παιδιά μια τεχνική, όταν έχω ημικρανία δεν θα πάρω πολύ εύκολα το φάρμακο, με έχει κάνει να σκέφτομαι πολύ διαφορετικά, ας πούμε, για την αγωγή παρά μόνο όταν είναι ανάγκη. Έχω μπει σε μια άλλη κατεύθυνση, ας πούμε, και την ακολουθώ σε έναν άλλο δρόμο. Ευγνωμονώ που μπήκε το σιάτσο στη ζωή μου, πραγματικά το ευγνωμονώ. Με έχει αλλάξει πολύ ως άνθρωπο. Όχι πως δεν δέχω, έχω κι άλλο να αλλάξω, αλλά θέλω να σας πω ότι σε σχέση με το πώς ήμουνα. Δεν σταματάει αυτό. Δεν σταματάει αυτό. Η αυτοεξέλιξη, ναι, βέβαια, εννοείται. Και η αυτογνωσία, γιατί πολλές φορές όταν πάμε στο σεμινάριο και ακούμε, παιδιά, πράγματα και για τον εαυτό μας και συνειδητοποιούμε ή όταν ακούσουμε κάτι από κάποιον θεραπευόμενό μας, ερχόμαστε και λέμε, και εγώ μπορεί να το κάνω αυτό. Οπότε, καθώς λες την συμβουλή, λες από μέσα σου, και για μένα ισχύει αυτό. Είναι το μεγάλο μυστικό μας αυτό. Ναι. Είμαστε και εμείς μέσα από τις συνεδρίες μαζί. Μαρία, είπες με γιώνει, με ηρεμεί το σιάτσου. Έχεις άλλους τρόπους στη ζωή σου, στην καθημερινότητα, που να σε γιώνουν και να σε ηρεμούν και να σε υποστηρίζουν, άλλες τεχνικές, άλλους τρόπους, ξέρω εγώ, γιόγκα, τρέξιμο, διαλογισμό. Κάνω ανάσες, αυτές που διδάσκω, και αυτό με ηρεμεί πάρα πολύ. Και με ηρεμεί και με φαίνει σε καλύτερη επαφή με τον εαυτό μου και με το κέντρο μου, που και εμείς το χάνουμε, κορίτσια. Είπα, είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος. Και μάλιστα, επειδή καλούμαστε να στηρίξουμε συνέχεια άλλους ανθρώπους, πρέπει να κάνουμε και εμείς πράγματα για τον εαυτό μας, για να μας βοηθάνε. Έτσι προσπαθώ 2 φορές το μήνα να κάνω σιάτσου, κάνω τουλάχιστον 2 με 3 φορές τη εβδομάδα ανάσες, αναπνοές, κάτω χαμηλά στο χάρα, κάνω τσικόγκ κάποιες φορές, θα κάνω ένα διαλογισμό, θα περπατήσω, με βοηθάει πάρα πολύ το περπάτημα, να μου αδειάσει το μυαλό μου, μένω και σε μια περιοχή που έχει ωραίους δρόμους, ας πούμε, για να περπατήσω μέσα στο πράσινο και όλα αυτά, οπότε το κάνω και αυτό. Χορεύω και ο χορός με βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν είμαι φορτισμένη, θα βάλω ένα κομμάτι δυνατά και θα του δώσω να καταλάβει. Ναι. Αδειάζω, πραγματικά. Ο καθένας πρέπει να βρει τον τρόπο για να αδειάσει. Ναι, βέβαια. Και για να ξαναφορτίσει, βέβαια, έτσι. Εννοείται ότι αυτό είναι, γιατί συνήθως κάνω με το φου αυτό του αδειάσματος, την ίδια στιγμή ξαναρχίζει και ένα φόρτισμα εσωτερικό. Ναι. Είναι το θετικό φόρτισμα. Ναι, το θετικό. Αυτό θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα, από το ρόλο σου στα σκάλα, σιάτσου, τι θα ήθελες να μοιραστείς, τι προκλήσεις έχει αυτό, πώς το βιώνεις, το πρόγραμμα σπουδών. Έχω να το κάνω πολλά. Κορίτσια, έχω να το κάνω πολύ καιρό. Η πανδημία μας έχει αλλάξει πάρα πολύ.
Δυστυχώς, έχω να... τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχω διδάξει. Δηλαδή, το τελευταίο ήταν, νομίζω, το Φεβρουάριο πριν να μας κλείσουν, που το απόλαυσα πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω. Μ' αρέσει πολύ να έρχονται καινούργοι μαθητές που δεν ξέρουν τίποτα και να αρχίσω να δείχνω τις... ακόμα και από την πρώτη τεχνική, από το μπουσούλημα και να δω αυτό το σπιθύρισμα στο βλέμμα τους, wow, ή να κάνω πάνω τους και αμέσως... να δούνε, να αισθανθούνε, ρε παιδί μου, μια αλλαγή στο σώμα τους. Αχ, πονούσα εκεί. Πολλοί άνθρωποι έρχονται, ας πούμε, για τη μέση και δουλεύεις λίγο παραπάνω και λένε, α, ήξερα ότι πονάω στη μέση, αλλά αυτόν τον πόνο δεν τον ήξερα. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν με τον πόνο τους, έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διδάσκω. Εύχομαι μετά την πανδημία να ξανανοίξει αυτό, γιατί γενικότερα και οι κρίσεις και οι σχολές περνάνε μια κρίση πάνω σε όλο αυτό. Είναι δύσκολο να βρεθείς με πολλούς ανθρώπους στον ίδιο χώρο. Δυστυχώς, ο COVID μας έχει αλλάξει. Το βλέπω δηλαδή και στον δρόμο που περπατώ και παρατηρώ ανθρώπους, πόσο πολύ έχει αλλάξει το βλέμμα, πόσο πολύ έχει αλλάξει το περπάτημα, το στήσιμο του κορμιού τους. Λίγο μας έχει τσακίσει, αυτή είναι η αλήθεια. Βασικά την ψυχολογία μας και αυτή η παρατεταμένη ανασφάλεια, αυτό είναι το άσχημο, που επηρεάζει πάρα πολύ και το στοιχείο του νερού, η ανασφάλεια, που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Εντάξει, πρέπει να βρίσκουμε δύναμη μέσα από διάφορα. Θυμάμαι στην πρώτη καραντίνα, που ήταν ένα σοκαριστικό πράγμα για όλους, έτσι. Δεν είχαμε ξαναζήσει, ήταν πρωτόγνωρο. Ξαφνικά κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας. Σταμάτησε τελείως η young ενέργεια, η κινητοποίηση. Υπήρξε μία πολύ μεγάλη ηρεμία που, ναι, μεν μια χαρά στην αρχή, κάπως την καλοδεχτήκαμε για ενδοσκόπηση και αλλά πόσο, κράτησε τόσους μήνες. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή σταμάτησα και πολύ βία και απότομα τις συνεδρίες μου, που πάλι αυτός ο Cliff Andrews, τι να πούμε, μάζεψε όλους τους θεραπευτές στην Ευρώπη και μας έδωσε τόση δύναμη. Είπε, δεν μπορείτε να κάνετε τώρα σιάτσου, ναι, οκ, okay, δεν μπορείτε να αγγίξετε, δεν επιτρέπετε. So what? Έχετε τόσα άλλα εργαλεία. Και έλεγα, τι άλλα εργαλεία έχω, ας πούμε, και αυτά. Τα μακοχό, τα τσικόγκ, τα τόσα πράγματα μπορείτε να πείτε στους άλλους. Έκατσα και το σκέφτηκα, παιδιά, τρεις μέρες και λέω, έχει δίκιο, αν εγώ είμαι χάλια, τι να πει ο άλλος κόσμος, ας πούμε, που και κατευθείαν έβαλα μπρος το Zoom, το έκανα φιλοκερδός, το έκανα δωρεάν, εννοείται, το έστειλα σε όλους μου τους πελάτες, σε όλες τις μαμάδες από τα σχολεία των παιδιών, ότι κορίτσια θα κάνω αυτό. Μπαίναμε μέσα, κάναμε λίγο τσικόγκ τη μία μέρα, την άλλη μέρα τους έδειχνα τεχνικές για να κάνουν μόνοι τους σιάτσου, την άλλη μέρα θα μπορούσαμε μόνο να καθίσουμε και να μιλήσουμε και να βγάλουμε, να μοιραστούμε το συναίσθημά μας, και μου πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ένιωθα ότι ακόμα και τότε θα τρελνόμουν αν δεν έκανα κάτι άλλο και αν δεν είχα επαφή με άλλους ανθρώπους και δεν υπήρχε άλλος τρόπος, οπότε λειτουργήσε αυτό. Ο Cliff αυτή την ομπρέλα τόνισε για όλους μας και ενεργοποίησε μάλλον της υποστήριξης με κάθε τρόπο στους πελάτες σας και στους δικούς σας. Κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Ναι. Να συμπληρώσεις αυτό που λες, Μάρα. Ναι. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Γιατί και, ναι. Και εμείς, και η φωνή στο σιάτσου, έτσι βγήκε ως ιδέα. Δηλαδή, μέσα από την πανδημία, έτσι, αξιοποιώντας το Zoom, έτσι. Μας ήρθε η έμπνευση. Είναι το μόνο καλό της πανδημίας, ότι μας έχει κάνει πιο ευρηματικούς. Γιατί δεν βρίσκω κάτι άλλο, αλλά αυτό... Ναι, τα εργαλεία υπήρχαν. Τα εργαλεία υπήρχαν. Ναι. Πώς τα χρησιμοποιούσαμε, δηλαδή... Είναι σαν να έφυγε μια κουρτίνα από μπροστά και να είδαμε έναν κόσμο στον οποίο ήδη ζούσαμε, αλλά δεν τον είχαμε συμπεριλάβει. Όχι, ναι, μα δεν μας ενδιαφέρει. Τότε. Εμείς ήμασταν εδώ για το άγγιγμα. Όταν λοιπόν ο άλλος έρχεται και σου λέει stop το άγγιγμα, τώρα δεν μπορείς και δεν ξέρεις και πότε. Γιατί θυμάστε, κλειστήκαμε και ήταν κάθε δύο εβδομάδες και κάθε δύο εβδομάδες και αυτό κράτησε μήνες. Οπότε εκεί είναι βάζεις, αλλά ήταν έμπνευση ο Cliff τότε. Μας έδωσε, μας λέει σηκωθείτε, ενεργοποιηθείτε, ο κόσμος σας έχει ανάγκη, κάντε κάτι. Και κάθε μια μας όντως κάτι έκανε. Ναι.
Πολύ ωραία. Μαρία, θα ήθελες να μοιραστείς κάτι άλλο μαζί μας? Κορίτσια, τι άλλο να σας πω, δεν ξέρω. Όχι. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω πει πολλά. Δεν είμαι καλυμμένη. Okay, δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάτι άλλο που θα έπρεπε να αναφερθώ. Ευχαρίστως. Αν κάτι θέλετε να με ρωτήσετε. Υπάρχουν ερωτήσεις. Όχι, οι ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω εδώ στο Zoom αν κάποιος από τους παρόντες θέλει να πάρει το λόγο να ρωτήσει κάτι, είτε στο chat, είτε να ανοίξει το μικρόφωνο του και να μας πει ό,τι θέλει. Ναι, κυρία Κασιμάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία που με έκανε την τιμή να είμαι κοντά σας. Πραγματικά ήταν υπέροχο όλο αυτό. Αυτό μονάχα. Ελένη, σε ευχαριστώ και που μπήκες και που σε γνωρίζω, γιατί δεν σε ξέρω ακόμα. Ακριβώς, δεν γνωριζόμαστε, αλλά είναι τα καλά της καραντίνας, αυτά που έλεγες πριν, ακριβώς αυτό. Είναι το καλό της καραντίνας ότι γνωριστήκαμε μέσα, αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση, οπότε εγώ είμαι ευγνώμων πραγματικά. Είχες ακούσει εσύ για το Σιάτσου, ήξερες όχι, για το Σιάτσου? Όχι, όχι, όταν μου το είπες εσύ προημερών που μιλήσαμε και αυτό μονάχα, τίποτα άλλο. Αλλά επειδή μου αρέσει και ψάχνω και θέλω να μαθαίνω καινούργια πράγματα, λέω ναι, θέλω να μπω να δω. Και θέλω να σου πω ότι είχαμε σεμινάριο εμείς σήμερα, την ίδια ώρα τώρα, και λέω όχι, θα μπω στη Μαρία που είναι κάτι καινούργιο και δεν το ξέρω. Και το άλλο θα το δω ούτως ή άλλως μονιτοσκοπημένο. Ωραία, το καλοκαίρι στο Ρέθυμνο θα μακάρι, το γνωρίσεις ναι, κάπου κοντά. Μακάρι, ναι, ανυπομονώ πραγματικά, ναι. Χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ καλή μου, πάρα πολύ. Ανοίγουν πόρτες, λοιπόν. Mm. Ανοίγουν. Μαγικό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Είναι παραπέντε. Έχουμε κλείσει, νομίζω. Σήμερα, Μαρία, έχουμε το εορταστικό. Πάρα πολύ. Είναι εορταστικό. Αυτό το δέντρο πίσω σου είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι η τελευταία μας φωνή στο Σιάτσου για το 2021. Κορίτσια, να έχουμε υπέροχες γιορτές και εύχομαι στο δέντρο το χριστουγεννιάτικο να υπάρχουν, να φανταστούμε μπάλες που η κάθε μία έχει μια άλλη ευχή, όπως ισορροπία, αρμονία, αγάπη, χαρά, δύναμη, υπομονή, ενσυναίσθηση, φροντίδα, τι άλλο να πω, όλα αυτά να μας συντροφεύουν, να μας συντροφέψουν την καινούργια χρονιά, πραγματικά. Θα ήθελα να τελειώσει όλο αυτό στο 22 με το COVID, να ξαναγυρίσουμε πίσω στις ζωές μας, στην καθημερινότητά μας, και να είναι ένα όνειρο, μια ανάμνηση που θα θυμόμαστε, ας πούμε, και θα διηγιόμαστε. Πάντως, αρκετά αμήν. Όλο αυτό το κομμάτι. Αμήν, πραγματικά. Μακάρι. Να σας ξαναευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και να σας ευχηθώ, κορίτσια, τα καλύτερα. Είστε, το ξέρετε, από τις αγαπημένες μου συναδέλφισες. Καλή επίθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε καλές γιορτές να έχουμε σε όλους. Και καλή χρονιά. Πάρα πολύ. Και θα τα πούμε με το καλύτερο. Και όσοι δεν έχετε δοκιμάσει το Σιάτσου, να το δοκιμάσετε. Ναι. Πρέπει. Ναι. Να κάνετε ένα δώρο αυτή την περίοδο που είναι μια πιο χαλαρωτική, τέλος πάντων, των διακοπών, να κάνετε δώρο στον εαυτό σας μια συνεδρία για να βιώσετε όλα αυτά που μόλις είπαμε. Να πούμε ότι στο site της LSE, που είναι η ελληνική εταιρεία Σιάτσου, αν μπείτε μέσα, υπάρχει, σας οδηγεί κάπως και υπάρχει ένας χάρτης με τα πιστοποιημένα μέλη, τους ασκούντες του Σιάτσου, που μπορείτε να βρείτε κάποιον κοντά στην περιοχή σας να δοκιμάσετε μία συνεδρία. Να δείτε τι είναι αυτό το μαγικό άγγιγμα. Και όχι μόνο, όλη αυτή η συνειδητοποίηση που σας κάνει για τον εαυτό σας. Ωραία. Να είμαστε καλά. Ραντεβού τον Ιανουάριο του 2022. Του χρόνου, κορίτσια, λοιπόν. Του χρόνου, Μαρία. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Φιλάκια, γεια σας. Γεια σας.